Σαφώς και κάθε φορά που συζητούμε για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, δεν θα μπορούσα να το πω κίνδυνη, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να θέσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες και για τη δική μας, δηλαδή την ελληνική γεωργία, αλλά και σίγουρα στο σύνολό της για την ευρωπαϊκή γεωργία. Πρέπει να οραματιστούμε και να θέσουμε τις πολιτικές για την αγροτική πολιτική, οι οποίες αφενός θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, αφετέρου θα πρέπει να είναι τέτοιες πολιτικές και στρατηγικές οι οποίες να εξασφαλίζουν καλό εισόδημα για τους παραγωγούς, καλές και φιλικές πρακτικές για το περιβάλλον και σίγουρα θα πρέπει να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες όπως την ψηφιοποίηση των καλλιεργειών και σίγουρα να μικρύνουμε την διαδρομή των προϊόντων από την παραγωγή στο πιάτο. Η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμοί είναι αργοί και είναι αργοί γιατί η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα τρέξει έχει ήδη καθυστερήσει. Ένας βασικός λόγος ήταν κυρίως η έλευση της πανδημίας την προηγούμενη διετία. Οπότε θα αναγκαστούμε αυτή την περίοδο και είναι κάτι που το απευθύνω σε όλους τους καλλιεργητές της χώρας και της Μεσσηνίας, μιας και βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην Καλαμάτα. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε και να παρακολουθούμε πολύ σωστά όλες τις εξελίξεις, γιατί είναι μια χρονική περίοδο που θα γραφτεί εντός εισαγωγικών η νέα τάξη πραγμάτων στον πρωτογενή τομέα. Οπότε κάθε βήμα πρέπει να γίνεται, πρέπει να είναι σίγουρο, πρέπει να είναι δεδομένο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι για να μην μείνουμε ουραγοί για ακόμα μια φορά στην εξέλιξη των καλλιεργειών και του πρωτογενούς τομέα.